Αυτά είπε λοιπόν ο Υφυπουργός και τώρα αμέσως θα καλησπερίσουμε τηλεφωνικά τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χρήστο Μέτιο, καθώς ήδη υπάρχει σε εφαρμογή το σχέδιο και ειδοποίηση από τον κύριο Χαρδαλιά. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαζόγλου. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, οι πρώτες εκτιμήσεις, κύριε Περιφερειάρχη, όσον αφορά τα νέα μέτρα για την απαγόρευση σε Ξάνθη, πώς το βλέπετε και πότε ήρθε η πληροφόρηση σε εσάς? Προσέξτε, πάρθηκαν επιπλέον πρόσθετα μέτρα και απαγορεύτηκε η κυκλοφορία, όπως είναι γνωστό, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί. Διότι έχουμε αυξημένα κρούσματα στις περιοχές των Δήμων αυτών σε σχέση με τις περιοχές στην υπόλοιπη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς κινηθήκαμε άμεσα και με έγγραφό μας από χθες ζητήσαμε να πάρθουν αυτά τα πρόσθετα μέτρα και στην Ξάνθη και στη Μίκη. Και είναι σημαντικό πως ενισχύονται και οι δύο δομές υγείας στην περιοχή, όσον αφορά και το νοσοκομείο Ξάνθης και το κέντρο υγείας των Αχίνων, το οποίο μεταφέρεται στη Σμύρνη, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, με επιπλέον γιατρούς και νοσηλευτές. Χρειάζεται ψυχραιμία και υπομονή, διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μέτρα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, είναι δυσάρεστα για τους πολίτες. Είμαστε όμως όλοι ως πολίτες υποχρεωμένοι, όλοι το τονίζω, να τα εφαρμόσουμε με υπευθυνότητα. Mm-hmm. Και αυτό το έχει δείξει μέχρι τώρα εμπειρία. Δεν θέλω τώρα να την αναλύσω εγώ, υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί από μένα, αλλά η εμπειρία για το τι γίνεται αλλού. Συνεπώς, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι προς όφελος των πολιτών, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Και θέλω στο σημείο αυτό να πω πως έχουμε μια καλή συνεργασία με την πολιτική προστασία και με τον κύριο Χαρδαλιά και θέλω να τον ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείχνει για την περιοχή μας και πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω και για την υπευθυνότητα με την οποία η ελληνική πολιτεία χειρίζεται την παρούσα κρίση συνολικά. Αυτό που κρατούμε σε λοιπόν... ό,τι αφορά εμάς, ναι. Όπως και στην περίπτωση του Εχίνου, έχουμε την ευθύνη του συντονισμού και της τροφοδοσίας. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν προβλήματα τροφοδοσίας σε είδη πρώτης ανάγκης, σε φάρμακα. Πάντως είμαστε καθημερινά στον αγώνα, σε συντονισμό με όλους τους φορείς, γιατί πέρα από την υποφθηνότητα των πολιτών πρέπει να υπάρχει και καλός συντονισμός όλων των φορέων για να μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Κύριε Περιφερειάρχη, οπότε στο σχέδιό σας ήταν εξ αρχής από χθες οι συντονισμένες αυτές κινήσεις, δηλαδή ήσασταν υποψιασμένος και με έγγραφό σας, όπως μας λέτε, είχατε προνοήσει, είχατε ειδοποιήσει την πολιτική προστασία. Να πούμε ότι σήμερα ήρθε στα χέρια μας και ένα δελτίο τύπου από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που για πολλούς έχει χαρακτηριστεί ως αισιόδοξο, γιατί είναι από τις λίγες περιφέρειες που έχει τόσο χαμηλά τον αριθμό των κρουσμάτων, ωστόσο στην κορυφή με 12 ήταν η Ξάνθη. Γι' αυτό και προβήκατε σε αυτή την ενέργεια και σε αυτόν τον συντονισμό και επικοινωνία με τον κύριο Χαρδαλιά. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω στην καθημερινότητα για τις επόμενες 14 ημέρες τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, όσοι εργαζόμενοι εργάζονται εκτός της Ξάνθης, δηλαδή στην Καβάλα, στην Χρυσούπολη, στον Έστω, στο Παγκαίο. Έχουμε δηλαδή εργαζόμενους από άλλους δήμους. Αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να μετακινούνται στις εργασίες τους? Τι γίνεται? Προφανώς, γιατί τα πρόσθετα μέτρα είναι συγκεκριμένα που ανακοινώθηκαν. Mm-hmm. Ανακοινώθηκαν πρόσθετα μέτρα όπως απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 8 το απόγευμα, το βράδυ, μέχρι τις 8 το πρωί. Mm-hmm. Συνεπώς, ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα, λόγω των περιορισμένων μετακινήσεων που ήδη ισχύουν για όλους τους πολίτες, θα συνεχίσουν να ισχύουν και για το διάστημα που δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Απλώς περιορίζονται ακόμα περισσότερο. Οι τρεις από τις 6 επιδογές που είχαμε ως πολίτες για να μετακινούμαστε, πλέον δεν ισχύουν για τις συγκεκριμένες περιοχές. Mm-hmm. Άρα, για την εργασία ισχύει προφανώς από το πρωί στις 8 μέχρι το βράδυ στις 8. Mm-hmm. Μέχρι τότε θα γίνεται η κυκλοφορία όπως γινόταν και σήμερα. Mm-hmm. Τα επιπλέον μέτρα ανακοίνωσε ο κύριος Χαρδαλιάς.
Κύριε Μέτσιου, θα ήθελα να σας ρωτήσω επόμενες μέρες πώς τις βλέπετε, πώς τις αξιολογείτε, αν είστε αισιόδοξος γενικότερα με την κατάσταση και αν πιστεύετε ότι αυτά τα νέα μέτρα για τις επόμενες 14 μέρες, γιατί σύμφωνα και με τον λοιμοξιολόγο τον κύριο Τσιόρδα, οι επόμενες 14 μέρες θα είναι και κορύφωση όσον αφορά την εξάπλωση του κορονοϊού. Ακριβώς. Το είπατε και εσείς, το είπαν και οι ειδικοί. Είναι μια κρίσιμη κατάσταση. Οφείλουμε όλοι, επαναλαμβάνω, να τηρήσουμε κατά γράμμα ό,τι ισχύει για τους πολίτες, για όλους μας, ανεξαιρέτως, και από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσουμε ό,τι προκύψει. Σε ό,τι μας αφορά, έγιναν μια σειρά από παρεμβάσεις και τις τελευταίες ημέρες, αλλά είναι πολύ ειδικές. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές που είχαμε, όπως με τα ΕΛΤΑ για τις συντάξεις, με την τροφοδοσία των ATM στην περιοχή του Εχήνου για την τράπεζα. Μια σειρά από τέτοιες παρεμβάσεις που ασχοληθήκαμε τις τελευταίες μέρες. Αλλά προσέξτε, το μείζον είναι αυτά που είπαμε νωρίτερα. Η υπευθυνότητα των πολιτών. Αυτό είναι το μείζον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Εύχομαι καλό κουράγιο. Ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστώ θερμά που βρήκατε και τον χρόνο να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας, γιατί είναι αρκετά δύσκολη και η κατάσταση και το χαρτοφυλάκι που είναι πλέον στα χέρια σας. Καλό κουράγιο σας εύχομαι. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα